Σε κοινή θέση κατά προσφυγικό κατέληξαν οι 28. Το ευρωπαϊκό σχέδιο θα τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών με τον Αχμέντα Ταβούτογλου. Στόχο οι δύο πλευρέ να καταλήξουν σε συμφωνία. Αν χρειαστεί η Κύπρο, θα ασκήσει βέτο, επανέλαβε ο Νίκος Αναστασιάδη. Για δύσκολη διαπραγμάτευση με την Τουρκία έκαναν λόγο Ματέο Ρέντσι και Άγγελα Μέρκελ με τη Γερμανίδα Καγκελάριο να τονίζει πως η Ελλάδα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση. <Κι> Είπαμε πως η Ελλάδα πρέπει να υποστηριχθεί όχι μόνο με γνώμονα την επιστροφή παράνομων μεταναστών στην Τουρκία, αλλά και με γνώμονα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα στην παρούσα χρονική συγκυρία. <Κι> η χρηματοδότηση θα είναι απαραίτητη για να παρασχεθεί καταφύγιο στους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Υποστήριξε μεταξύ άλλων η Άγγελα Μέρκελ. Προβληματική χαρακτηρίζει την επανεισδοχή μεταναστών στην Τουρκία η Διεθνή Αμνηστία. Ο ανταποκριτή του Euronews μεταδίδει. Seem... Οι Ευρωπαίοι θεωρούν πω η κοινή θέση του θα γίνει αποδεκτή από την Τουρκία, ωστόσο είναι αμφίβολο το κατά πόσον συμβαδίζει με το διεθνέ δίκαιο.